Η γυναικεία μονή Παλιανής βρίσκεται σε υψόμετρο 280 μέτρων δίπλα στα χωριά Βενεράτο και Αυγενική και 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ηρακλείου. Το καθολικό της είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου που γιορτάζει στις 15 Αυγούστου. Η Μονή Παλιανής θεωρείται μία από τις αρχαιότερες μονές της Κρήτης, χωρίς να είναι ωστόσο γνωστή η ακριβής χρονολογία της ίδρυσής της. Το όνομά της συνδέεται με την ονομασία Παλιά Μονή, που με το πέρασμα των αιώνων έγινε Παλιανή. Ωστόσο, υπάρχει μία δεύτερη εκδοχή, σύμφωνα με την οποία το όνομα Παλιανή συνδέεται με την Απολωνία, την αρχαία πόλη που πιστεύεται ότι ήταν χτισμένη κοντά. Η Μονή υπήρξε πατριαρχική και αναπεριόδως είχε τεράστια περιουσία και πολλά μετόχια που όμως κατά την Ενετοκρατία πέρασε στο Βενετικό Δημόσιο. Αργότερα, κατά την Τουρκοκρατία, η Παλιανή πλήρωσε πολύ βαρύ τίμημα καθώς καταστράφηκε από τους Τούρκους τουλάχιστον 2 φορές και οι μοναχές της σφαγιάστηκαν. Ανασυγκροτήθηκε πολύ γρήγορα και έκτοτε ανήκει στα πλουσιότερα μοναστήρια της Κρήτης. Το μοναστηριακό συγκρότημα αναπτύσσεται με ισόγεια και διόρροφα κτίσματα γύρω από μία μεγάλη αυλή στο κέντρο της οποίας βρίσκεται ο κεντρικός ναός, μία τρίκλητη βασιλική του 14ου αιώνα με τα 3 κλήτη αφιερωμένα στην κοίμηση της Θεοτόκου 15 Αυγούστου, στους 3 Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου και στον Άγιο Παντελεήμονα 27 Ιουλίου. Επίσης υπάρχει και ένα μικρό παρεκκλήσι των Αγίων Αποστόλων που γιορτάζουν 30 Ιουνίου. Ο ναός υποστηριζόταν από κίονες βυζαντινού ρυθμού και φύλλα άκανθος, μέρη από τους οποίους υπάρχουν διάσπαρτα στο μοναστήρι. Γενικά, παντού υπάρχουν μαρμάρινα μέλη παλαιοχριστιανικής εποχής που υποδεικνύουν ότι το καθολικό έχει κτιστεί στη θέση παλαιοχριστιανικής βασιλικής, τμήματα της οποίας, παραδείγματος χάρη αψίδα, έχουν ενσωματωθεί στη βασιλική του 14ου αιώνα. Γύρω από το ναό υπάρχουν τα κελιά των μοναζουσών και οι βοηθητικοί χώροι, ενώ ο επισκέπτης μπορεί ακόμη να διακρίνει ίχνη του φρουριακού τείχους που προστάτευε παλαιότερα την Παλιανή. Στη Μονή ανήκει και ο Βυζαντινός Ναός του Αγίου Ιωάννου με τις τοιχογραφίες του 14ου αιώνα. Στο μοναστήρι λειτουργεί μουσείο που φιλοξενεί εικόνες, ιερά κειμήλια και διάφορα βιβλία μεγάλης ιστορικής αλλά και αρχαιολογικής αξίας. Το μοναστήρι είναι ανοιχτό και επισκέψιμο από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου. Σήμα κατά τεθέν της Παλιανής είναι η Ιερά Μυρτιά, ένα αιωνόβιο δέντρο το οποίο εορτάζει 24 Σεπτεμβρίου. Μέσα στον περιπλεγμένο κορμό της Αγίας Μυρτιάς, όπως λέγεται, πιστεύετε ότι είναι κρυμμένη η εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Σύμφωνα με την παράδοση, κάποτε η περιοχή καλυπτόταν από δάσος και οι χωρικοί έβαλαν φωτιά για να δημιουργήσουν καλλιεργούμενες εκτάσεις. Ξαφνικά, μέσα από τα βάτα, ακούστηκε η φωνή της Παναγίας και με έκπληξη οι χωρικοί είδαν την εικόνα της Παναγίας. Γύρω από τη μορφή της ήταν ζωγραφισμένα κλαδιά μυρτιάς. Ύστερα από καιρό, όταν πήγαν κάποια παιδιά στο ίδιο σημείο, τα ζωγραφισμένα κλαδιά είχαν φυτρώσει στα αλήθεια, μεγάλωσαν και σταδιακά κάλυψαν την εικόνα. Την εικόνα της Παναγίας θεωρείται ότι μπορούν να τη δουν μόνο παιδιά.
Αν επισκεφτείτε την Παλιανή, θα δείτε ένα αναμένο καντήλι δίπλα στη Μυρτιά και πολλά τάματα κρεμασμένα στα κλαδιά, καθώς θεωρείται θαυματουργή. Μάλιστα, η ευλογία των Άρτων γίνεται κάθε χρόνο κάτω από το ιερό αυτό δέντρο και ως τράπεζα χρησιμοποιείται ένα αρχαίο κιονόκρανο, ενώ οι πιστοί παίρνουν φύλλα από κλαδιά. Η λατρεία της Αγίας Μυρτιάς αποτελεί επιβίωση πανάρχιων λατρευτικών συνηθιών και πιο συγκεκριμένα της λατρείας των ιερών δέντρων της μινωικής θρησκείας. Ένα σύντομο οδηπορικό στη Μονή Παλιανής έφτασε στο τέλος του. Εάν βρεθείτε στο Ηράκλειο της Κρήτης, σας συστήνουμε ανεπιφύλακτα να επισκεφτείτε το μοναστήρι. Γεια και χαρά σας!